Πιστεύω ότι ο γάμος είναι ένας ουσιαστικός και σημαντικός προορισμός του ανθρώπου. Ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να παντρεύεται μέχρι να μάθει. Μέχρι να ήταν έτσι. Αλλά έχω κάνει δύο διαζύγια. Ναι. Μπορεί να είναι αποτυχημένοι ως γάμοι, αλλά είναι δύο πετυχημένα διαζύγια. Και με την Άννα έχουμε περάσει καλά και έχουμε γίνει και εξαιρετικοί συνεργάτες στο μετά από το διαζύγιο μας, όπως και με την Τέση Αβικοπούλου. Αυτή τη στιγμή χωρισμένος δεν είμαι, αν ρωτάς αυτό. Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Αυτό ρώτησα, αν είμαι μόνος μου. Ναι, ναι, σε ρώτησα αν είσαι μόνος και πραγματικά δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες και ούτε θέλω να πω. Απλά ουσιαστικά μου αρέσει αυτό που λες για ένα πολύ ωραίο διαζύγιο, που δεν το βλέπουμε. Μα είναι αλήθεια. Για ένα αποτυχημένο γάμο. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχει αποδείξει η πορεία της ζωής μας ότι τρώμε όποτε τύχει μαζί, μαζευόμαστε και τρώμε είτε στο ένα σπίτι είτε στο άλλο. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι. Το ανέφερα σε μια τελευταία μου συνέντευξη, δεν είναι περιουσιακοί. Περιουσιακές σχέσεις. Δεν διαρριγνύονται οι σχέσεις εύκολα όταν υπάρχουν. Δεν είναι θέμα περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία και η κρίκη σημαντική της ζωής μας είναι τα παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, δεν διαρριγνύονται οι σχέσεις. Εννοείται. Ενώ μεταξύ έτσι, από πολιτισμένους ανθρώπους. Εννοείται. Η ιστορία του ότι εσύ η επιμονή σου για το γάμο. Δεν είναι θέμα. Θεωρητικά να το πάρουμε, μην το πάρουμε ειδικά. Επενδύω σε κάτι το οποίο για εκείνη την περίοδο της ζωής μου σημαίνει πάρα πολλά. Επενδύεις στις ισορροπίες σου, επενδύεις στα θέλω σου, επενδύεις στις ανάγκες σου, γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε τα θέλω μας από τις ανάγκες μας, είναι άλλα τα θέλω μας, άλλες οι ανάγκες μας. Και αν κάτι δεν μας προκύψει, έχεις την τιμότητα να πεις ότι αυτό δεν μου προκύπτει. Ξέρεις τι πιστεύεις, ότι λόγω επιτυχημένων διαζυγίων συνέχισες να παντρεύεσαι? Δηλαδή, αν έπεφτε σε μια περίπτωση της πρώτης γυναίκας, ότι η γυναίκα δεν σου δίνει το παιδί, δεν μιλάτε, σκοτώνεστε, σε κυνηγάει οικονομικά, σου κάνει τη ζωή κόλαση. Θα παντρευόσουν πολύ εύκολα. Είναι υποθετική ερώτηση και δεν μπορώ να απαντήσω. Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω. Χαίρομαι, αλλά θα